Τα όσα διαδραματίστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΝ έχουν μονοπολίσει τη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Ναυπάκτου. Με δηλώσεις του επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, έκανε λόγο για στοχοποίηση των υπαλλήλων από τη Δημοτική Αρχή. Επίσης, μίλησε για οργανωμένο σχέδιο, εξαπολύοντας τα βέλη του και κατά δημοσιευμάτων του τοπικού τύπου. Νομίζω ότι πράγματι φτάσαμε σε μια έκρηξη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΝ και δεν φτάσαμε τυχαία εκεί. Όσο παρακολουθώ εγώ τα διοικητικά συμβούλια 5 μήνες τώρα, υπάρχει μια στοχοποίηση των εργαζόμενων και της επιχείρησης, κυρίως από τη μεριά της δημοτικής πλειοψηφίας, που αυτή η στοχοποίηση έφτασε τελικά σε βρισχές ακατανόμαστες, ας τις ξεπεράσουμε όμως. Το ζήτημα για μένα που βλέπω στην επιχείρηση και που ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή αυτό το γεγονός είναι ότι επί 5 μήνες τώρα η δημοτική πλειοψηφία, η παράταξη του κυρίου Μπουλέ, στην παρουσία της στην επιχείρηση δεν έχει επί της ουσίας να προσφέρει τίποτα, δεν έχει κάνει κάποια πρόταση για το ποιο θα είναι το μέλλον της ΔΕΙΑΝ. Αντίθετα, επειδή ίσως θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΝ ψήφισαν άλλο συνδυασμό, δεν συνεργάζονται ή πληρώνονται πάρα πολύ, αυτά όλα είναι μυθεύματα, έτσι. Ουσιαστικά έχουν στοχοποιήσει τους εργαζόμενους και έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στην επιχείρηση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά. Πρέπει η ΔΕΙΑΝ είναι μια πολύτιμη επιχείρηση για το Δήμο Ναυπακτίας. Πρέπει να σας πω ότι για δήμους πάνω από 10.000 πληθυσμό είναι σχεδόν υποχρεωτικό να έχεις δημοτική επιχείρηση ιδιωτικοποίησης, αλλιώς δεν θα μπορείς να χρηματοδοτηθείς για κανένα μεγάλο έργο που αφορά σε βιολογικούς καθαρισμούς, σε επεκτάσεις δικτύων ίδρυυσης, αποχέτευσης. Δεν θα μπορείς να χρηματοδοτηθείς για αυτά. Και επιπλέον, αν υποθέσουμε ότι δεν έχουμε ΔΕΙΑΝ στο μέλλον, θα χάσουμε ένα τεράστιο έσοδο από το 80% ειδικό τέλος για νέα έργα που μπορεί να το εισπράττει μόνο μια δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης. Δεν εισπράττεται δηλαδή ένα τέτοιο τέλος στους πρώην δήμους Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης, Χάλκιας που δεν είχαν δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης, εισπράττεται όμως στην Ναύπακτο. Μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε 2 τοπικές εφημερίδες στην Ναύπακτο. Μετά τη συνεδρία της Τετάρτης και οι 2 είχαν ρεπορτάζ για τις συνεδρίες. Η μία έλεγε τα πραγματικά περιστατικά και τα πραγματικά γεγονότα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η άλλη δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα ή μάλλον είχε ένα εντελώς πλασματικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, ανέφερε ότι έγιναν πράγματα που δεν έγιναν. Ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε αποφάσεις για να προχωρήσει μεγάλα έργα κτλ. Αυτά όλα είναι μπαρούφες, για να μην πω εντελώς κατασκευασμένα δημοσιεύματα. Φαίνεται λοιπόν, μάλιστα η εφημερίδα έφτασε να καμαρώνει ότι λέει με ενέργεια αίσθηση η Δημοτική Αρχή προχωράει και ολοκληρώνει το έργο της αποχέτευσης. Δεν αξίζει να καμαρώνει κανείς γι' αυτό και δεν έκανε καμία ενέργεια η Δημοτική Αρχή. Απλά υπέγραψε, δέχτηκε να πληρώσει 2.800.000 ευρώ πανοπρίγκι στον εργολάβο της αποχέτευσης. Έχουμε λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι πρόκειται για, από ό,τι φαίνεται, οργανωμένο σχέδιο. Δεν μπορεί να γίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΝ να συμβαίνουν αυτά τα οποία συνέβησαν και η εφημερίδα να αναπαράγει, μιλάω για την εφημερίδα Εμπρός, να αναπαράγει στο ρεπορτάζ της μυθεύματα, φαντασίες, πράγματα που δεν έγιναν απλά και μόνο για να λιβανίσει την παράταξη του κυρίου Μπουλέ. Ωστόσο, ο κύριος Καρακώστας δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω έκταση στο επίμαχο γεγονός και για το λόγο αυτό σχολίασε το ότι κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου οι μόνοι που κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζητήματα που ετέθησαν ήταν οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΝ σε αντίθεση με τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κυρίως το ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει άποψη για το σε ποια κατεύθυνση θέλει να πάει η ΔΕΙΑΝ. Οι μόνοι που κατέθεσαν προτάσεις ήταν κάποιοι από τους εργαζόμενους της επιχείρησης, ο διευθυντής της επιχείρησης, ο διευθυντής των οικονομικών, ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών. Η πλειοψηφία δεν κατέθεσε καμία πρόταση. Εγώ, εκπροσωπώντας ουσιαστικά το σύνολο της αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΝ για τις 3 παρατάξεις, έκανα κάποιες προτάσεις εκεί και για το τέλειωμα του έργου της αποχέτευσης. Όταν όμως η κουβέντα έφτασε στο τι θα γίνει με την επιχείρηση, τι προβλήματα συναντάει και πώς μπορούμε να τα λύσουμε, γιατί μπορούμε, πράγματι μπορούμε, και τα έσοδα της ΔΕΙΑΝ να τα αυξήσουμε και τα έξοδα της να τα μειώσουμε, μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Η πλειοψηφία είπε ότι δεν έχω πρόταση και οι προσωπικές τους απόψεις ήταν είτε σε επίπεδο ύβρεων όταν κατατέθηκαν, είτε, ακούστε, μια περίεργη προσωπική άποψη.
ότι αν εγώ είχα μια επιχείρηση με 30 εργαζόμενους και δεν έβγαινα, θα απέλυε τους 15. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Το θέμα είναι ότι οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΝ είναι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αυτούς έχουν κάνει πολλά καλά πράγματα μέχρι τώρα, μπορούν να βελτιωθούν πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι οι επιλογές του Δημοτικού Συμβουλίου στο παρελθόν, σας είπα το έργο της αποχέτευσης, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επιχείρηση. Πρέπει αυτά να τα δούμε και από την πλειοψηφία δεν ακούγεται τίποτα. Να σας πω το εξής. Ενώ επί 5 μήνες ακούμε υπογείως να λέγονται διάφορα ότι φταίνε οι κακοί εργαζόμενοι που ψήφισαν κάποιους άλλους και έχουν δικό τους δοβλέτη εδώ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουν ξεχάσει να φτιάξουν ακόμα και προϋπολογισμό για το 2011. Είμαστε στα μέσα του Ιουνίου και η ΔΕΙΑΝ δεν έχει προϋπολογισμό για το 2011. Θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και εδώ δεν μας φταίει καμία αντιπολίτευση. Κανένας δεν έκανε ένσταση. Θεωρώ ότι έχει σοβαρές ευθύνες κυρίως ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης. Ευθύνες που επικεντρώνονται σε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έχουν άποψη για το πού θέλει να πάει η ΔΕΙΑΝ. Δεύτερον, δεν την έχουν καταθέσει αυτή. Τρίτον, το ότι συνενούν στο να πληρωθεί ένα τεράστιο ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη ΔΕΙΑΝ χωρίς η ίδια να φταίει γι' αυτό. Ενώ αυτό από λανθασμένες παλιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου φορτώθηκε στις πλάτες της ΔΕΙΑΝ. Τις δικές του συγκεκριμένες προτάσεις κατέθεσε ο επικεφαλής της κίνησης, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τη δημιουργία δημοτικής επιχείρησης ίδρυψης αποχέτευσης ναυπακτίας, αλλά και την είσοδο της επιχείρησης στην αγορά ενέργειας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης ναυπακτίας, η οποία θα αυξήσει τα έσοδα από όλους τους πρώην δήμους. Θεωρώ μάλιστα ότι οι υπάλληλοι στα ζητήματα ίδρυψης στους πρώην δήμους πρέπει να παραμείνουν, να μισθωτούνται από εκεί και να αποσπαστούν στη ΔΕΙΑΝ, έτσι ώστε να έχουμε αύξηση των εσόδων της επιχείρησης χωρίς αύξηση των εξόδων. Θεωρώ ότι η ΔΕΙΑΝ έχει ένα τεράστιο κόστος, πληρώνει το ρεύμα της. Το ρεύμα είναι 300-350.000 ευρώ το χρόνο από τα αντλιοστάσια, επειδή αντλούμε νερό συνεχώς. Θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει εκεί. Δεν είναι απαράδεκτο να πληρώνεται το ρεύμα αυτό σαν οικιακής χρήσης, ενώ είναι βιομηχανικής χρήσης. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει στην αγορά ενέργειας η ΔΕΙΑΝ εξ αυτού του γεγονότος. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάλλιστα να αναπτύξει ένα σύστημα με φωτοβολταϊκά που θα αντιστάθμιζε το κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων. Ένα τρίτο ζήτημα που θα μπορούσε να κάνει η ΔΕΙΑΝ είναι το έργο της αποχέτευσης, να κάνει η ίδια με αυτεπιστασία τις συνδέσεις με τα σπίτια όταν θα ξεκινήσουν οι καινούργιες συνδέσεις, έτσι ώστε να έχει κέρδος. Από ό,τι φάνηκε η πλειοψηφία έχει τη διάθεση να το δώσει σε εργολάβο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να εκτελεστεί με αυτεπιστασία και θα προσκομίσει και αρκετά κέρδη στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης. Και τέλος πάντων και άλλες τέτοιου είδους προτάσεις θα κατατεθούν.